Καλώς σας μεσημέρι. Ο χώρος των εξοπλισμών, ο σκοτεινός χώρος των εξοπλισμών, μας απασχόλησε την εβδομάδα που πέρασε με την εμφάνιση του κυρίου Άκη Τσοχατζόπουλου στο δικαστήριο. Θα μας απασχολήσει σίγουρα και μετά το Πάσχα, αφού επί της ουσίας η δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου και άλλων 17 ατόμων συνεχίζεται από τις 8 Μαΐου και μετά. Σκεφτήκαμε πολύ ποιος θα μπορούσε να μιλήσει για αυτόν τον χώρο που κατά καιρούς μας απασχολεί και μας ταλαιπωρεί. Καταλήξαμε σε ένα πρόσωπο το οποίο νομίζουμε το ξέρει πάρα πολύ καλά και το ξέρει από διάφορες οπτικές γωνίες. Υπήρξε στρατιωτικός, έφτασε στο βαθμό του υποστράτηγου και αμέσως μετά την αποστρατεία του έγινε αμυντικός αναλυτής και δημοσιογράφος. Έχει γράψει πάρα πολλές φορές για το χώρο των εξοπλισμών. Είναι κοντά μας ο υποστράτηγος στην αποστρατεία και αμυντικός αναλυτής, ο κύριος Κωνσταντίνος Φράγκος. Κύριε στρατηγέ, σας λέω εγώ, αν και διαφωνείτε με τον. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Φράγκο, καλώς ήρθατε στον Alert. Έχετε γράψει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Πολλά έχετε γράψει, αλλά αυτό που μας έχει κάνει εντύπωση και είναι επίκαιρο είναι το «Αμήνεστε περί πάρτης». Περί πάρτης, όχι περί πάτρης. Και εκεί μέσα ασχολείστε με τους εξοπλισμούς, ειδικά τη δεκαετία 1996-2006, που έγινε το μεγάλο πάρτι. Αποτέλεσμα αυτού του πάρτι είναι η παρουσία του κυρίου Τσοχατζόπουλου στο δικαστήριο, τον είδαμε προχθές, αγέροχο. Πιστεύετε, όπως πολλοί φοβούνται στην κοινή γνώμη, ότι θα είναι η αρχή αλλά και το τέλος αυτού που λέμε κάθαρση στον χώρο των εξοπλισμών? Μάλιστα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που με καλέσατε. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Και θα πω το εξής, ότι και εγώ νομίζω ότι είναι η αρχή και το τέλος. Γιατί ξέρω από στοιχεία ότι Τσοχατζόπουλοι Ζιμπόκη, τουλάχιστον στο Υπουργείο Άμυνας, υπάρχουν άλλοι 10 πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή πίνουν σαμπάνια Ντόμ Περινιόν και καπνίζουν πουράκο Χίμπα, γιατί βλέπω είναι εκτός διώξεως. Πράσινη και γαλάζια. Περισσότερο εντοπίζω στην εποχή της οκταετίας ημίτη. Αλλά και γαλάζι δεν είναι. Δεν είναι ξερό χρώματα. Και είναι υποδιερεύνηση. Ναι. Και επίσης υπάρχουν άλλοι 100 Τσοχατζόπουλοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αν πάρουμε Ολυμπιακός, αγώνες, έργα, τιματολόγιο κλπ. Κλπ. Μαζεύονται. Και ο κύριος Τσοχατζόπουλος αισθάνεται μια μοναξιά αυτή τη στιγμή στο εδόλιο και λέει: πού είναι οι άλλοι? Έτσι, πού είναι οι άλλοι? Εγώ πιστεύω ότι θα βγουν και άλλα σε κατώτερα κλιμάκια, καθότι παρακολουθώ τις ανακρίσεις. Και μάλιστα χθες πήγα και κατέθεσα στον εισαγγελέα για το σύστημα αυτοπροστασίας των F-16 και για τους κινητήρες, την αλλαγή των κινητήρων. Γίνονται καταθέσεις μετά από χρόνια, πολύ καθυστερημένες. Από το βιβλίο που είπατε, εγώ το εξέδωσα το 2008. Τα γράφω όλα λεπτομερώς. Και ακολούθησε και ένα άλλο που το λέω Λαϊλασία της Άμυνας, που περίπου λέει τα ίδια. Τότε έχει σημασία αυτό που λέτε. Επειδή ακούγονταν πολλά κατά τη διάρκεια αυτών των αγορών, είχε συγκινηθεί κάποιο? Ήταν το σύστημα εξουσίας τόσο δυνατό που όποιος τολμούσε να θίξει αυτά τα θέματα, ας πούμε ότι τον έβαζαν γραφικό? Ναι, εγώ ήμουν ένας από τους γραφικούς. Γιατί έγραφα τότε στο οικονομικό τσαχυδρόμο, στα Νέα, στο Ποντίκι και αργότερα στο Παρόν, και μετά έγραφα γραφικό. Δηλαδή, μάλιστα ένας επώνυμος και σήμερα υπουργός με έλεγε ο περίεργος στρατηγός. Εν πάση περιπτώσει, αφού θέσατε έτσι το θέμα, θέλω να σας πω ότι δεν συγκινείται κανένας, ούτε η αντιπολίτευση, εκτός μερικών βουλευτών, μεμονωμένων βουλευτών. Θα σας πω, ήταν ο Γιάννης ο Βαρβιτσώτης, ο Σπύλιο Τόπουλος, ο οποίος εμάχετο, και κάτι άλλοι, τρεις άλλοι. Ως αντιπολίτευση μπαίνανε. Το κόμμα όμως όχι. Διότι σας θυμίζω. Κάπου σταμάταγε δηλαδή. Ναι, θα θυμίζω, λέει, ήταν η αρχή. Άστα μικρούς να φωνάζουν. Άστα αυτούς να φωνάζουν. Σας θυμίζω ότι τον κύριο Τσοχατζόπουλο επισκεπτόταν συχνά ο Μακαρίτης ο Έμπερτ εκ μέρους του κόμματος και έβγαινε και λέγε ότι έχουμε εμπιστοσύνη, η χώρα εξοπλίζεται. Άρα καλύπτεται από την. Η μεγαλύτερη συγκάλυψη των οργείων, να μου τρέψετε να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, της οκταετίας ημίτη, έγινε από τον Καραμανλή, ο οποίος μπήκε λαύρος ως υπότιση της αποκαλύψεως, θα τους κρεμάσει όλους. Θυμόσαστε που έβγαλε τα χαρτιά του τυπική 37 και τα κούναγε στη Βουλή, και μετά ουδής θόρυβος ακούστη. Νέκρα. Τίποτα, κανένα διώγμα. Καμιά δίωξη. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Είπα ότι αισθάνεται μια μοναξιά ο Τσοχατζόπουλος. Ναι. Ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να είναι μαζί του, ή εν πάση περιπτώσει να καταθέσουν, όχι να είναι κατηγορούμενοι, δεν εννοώ να είναι κατηγορούμενοι του Θεού. Ναι. Έχει προσπαθήσει κατά καιρούς να βάλει στο κάδρο διάφορα μέλη του ΚΙΣΕΑ. Εσείς πιστεύετε ότι έχουν βάσει αυτή τη σχέση? Θα απαντήσω πριν όμως, θα σας πω το εξής. Ότι οι κατηγορίες με την οποία παραβέμπονται οι κύριοι Τσοχατζόπουλος και Σμπόκος είναι η κορυφή του παγόβουνου. Η κορυφή του παγόβουνου. Το παγόβουνο από κάτω έχει
δεκάδες άλλες προμήθειες οι οποίες βρωμάνε. Εγώ τα έχω γράψει. Και έτσι δεν το λέω τώρα για να πουλήσω κάτι το καινούριο όταν ο άλλος είναι σιδεροδέσμιος. Όχι. Τα είχα γράψει πριν και με είχαν χλεβάσει. Όλες οι υποθέσεις που χειρίστηκε, το όλες είναι υπερβολικό, το μεγαλύτερο ποσοστό των υποθέσεων προμηθειών που χειριστήκαν αυτοί οι δύο και μετά και η άλλη τετραετία του Σιμίτη, είναι όζουσες. Έτσι. Πρέπει να ψάξεις κάτι να βρεις. Βέβαια, οι περισσότερες καλύπτονται κάτω από την δικαιολογία του πατριωτισμού. Λέγε, μα πρέπει τώρα κάτι... να τρέξουμε να τα πάρουμε, αυτά είναι ακριβά. Θα θυμίζω ότι είπε ένας σπουδαίος Άγγλος, ο Τζόνσον, είχε πει ότι ο πατριωτισμός είναι το καταφύγιο των απαταιώνων. Εδώ είμαστε σαφώς σε αυτή την περίπτωση. Και νομίζω έχουν σβήσει κιόλας με την μολάσκα της παραγραφής, έτσι. Βέβαια. Τώρα έρχομαστε σε αυτό το ερώτημά σας. Ποιοι μπορεί να είσαν άλλοι? Δεν μπορώ εγώ να απαγγείλω κατηγορίες. Γίνονται αυτή τη στιγμή. Πληροφορώ αυτή τη στιγμή γίνονται τουλάχιστον 12 ανακρίσεις. Αλλά νομίζω είναι too late που λένε οι Αγγλέζοι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα μέλη του Κησέα. Τα μέλη του Κησέα πώς υπέγραφαν, στα όρθια. Αλλά να σας πω κάτι. Από τα μέλη του Κησέα οι περισσότεροι ήταν ανευθυνοϋπεύθυνοι και άρχισαν βαρώνοι. Οι οποίοι βαρώνοι δεν θέλαν να μπουν στα χωρικά ύδατα του Άκη, ώστε να μην μπει κανείς και στα δικά τους. Αυτό ξέρετε για έναν πολίτη απλό. Είναι λίγο αδιανόητο. Δηλαδή, έρχονταν ένα πρόγραμμα δισεκατομμυρίων ή εκατομμυρίων, ναι, εκατοντάδων εκατομμυρίων. Ναι. Πιστεύω αυτό που λέτε, ότι όλοι ήταν δεν ήθελαν να πάρουν την ευθύνη, εν πάση περιπτώσει, και να έρθουν κόντρα με τον Άκη. Αλλά είναι δυνατόν να λειτουργεί ένα κυβερνητικό όργανο τόσο σοβαρό σε μια χώρα ευρωπαϊκή? Όχι, βέβαια. Τόσο πρόχειρα. Όχι, βέβαια, να σας πω ότι. Καλά, να πούμε ότι ήταν μια δικτατορία και δεν δημοσιεύαμε τίποτα οι εφημερίδες. Όχι όλες οι εφημερίδες, γιατί ξέρετε εσείς. Στο συνάφι, ας πω στο συνάφι μας, που είμαι και εγώ τώρα, ας πούμε, ερασιτέχνης δημοσιογράφος, υπήρχαν παπαγαλάκια. Υπήρχαν στο Υπουργείο Άμυνα συγκεκριμένα, ήξερα εγώ, υπήρχε payroll. Έτσι. Δεν γράφανε, αλλά μερικά φύλλα γράφανε. Και μερικά φύλλα τα οποία δεν ήταν του περιθωρίου, ας πούμε το ποντίκι λέγανε ότι είναι περιθωριακό και λέει. Μα ο οικονομικός ταχυδρόμος. Στα νέα που έγραφα εγώ με υπογραφή από κάτω αυτά και αυτά να εξεταστούν, δεν τα διαβάζανε αυτοί. Δεν τα διαβάζανε. Έπρεπε να τα διαβάζουν. Αδιαφορούσε. Αδιαφορούσε η επίσημη αντιπολίτευση. Η επίσημη αντιπολίτευση. Νομίζω ότι επίσης θα ήθελα να πω ότι δεν είναι αμέτωχοι οι αρχηγοί. Οι αρχηγοί των επιτελείων. Σας διαβεβαιώ, επειδή πλησίασα, υπηρέτησα 3,5 χρόνια σε υπουργό. Στο χώρο του Χαραλαμπόπουλου. Έχει σημασία το όνομα. Σας διαβεβαιώ ότι όταν κάποιος αρχηγός κόλλαγε τα πόδια, που εμείς δεν πέρασαμε τότε προμήθειες, τίποτα, μόνο οι φραγάτες οι γερμανικές πέρασαν, τίποτα άλλο. Και κάτι ψηλό αντιαρματικά. Λοιπόν, άμα υπουργός για οποιοδήποτε θέμα αρχηγός στείλωνε τα πόδια, ο υπουργός, θα μου πείτε ήταν ο Γιάννης, ο οποίος, ο Χαραλαμπόπλος, ο οποίος ήταν άνθρωπος κανείς πίστεως. Αλλά όταν ήταν ο σφιοκάπτης, οι αρχηγοί του κάνανε ό,τι ήθελε. Μα ο στρατιωτικός δεν πρέπει να κρίνεται από το ποιος είναι υπουργός. Δική του προσωπικότητα πρέπει να κρίνεται. Σε αυτή την περίπτωση περάσαν, και μπορεί, άμα θέλετε, να κάνουμε μια ειδική εκπομπή, να σας πω, περάσανε υλικά τα οποία δεν αναγκαίουσαν. Υπήρξαν υλικά εξαιρετικά υπερκοστολογημένα και υπήρξαν υλικά μισά. Μισά δάκια. Πλήρωνες δηλαδή, όπως σας είπα, τα NH90, τα ελικόπτερα. Πλήρωνες μια φοβερή προκαταβολή. Για να μην να μας ακούσουν τώρα γιατί δίνανε χοντρές προκαταβολές, να το πούμε άλλη φορά. Δίνανε χοντρή προκαταβολή και μετά δεν παίρνανε το υλικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 βασικά συστήματα της άμυνάς μας, F-16, χωρίς σύστημα αυτοπροστασίας. NH90, ελικόπτερα μεταφοράς, ούτε το 1 τέταρτο δεν έχει παραδοθεί. 4 έχουν παράλαβει, νομίζω. 4 και τα οποία είναι υποδοκιμή. Δεν είναι επιχειρησιακά. Εγκεκριμένα. Θυμάστε, έπρεπε να τα είχαμε παραλάβει από πότε? Το 2007. Το 2007. Και δεν έχει επιμηθεί καμία ρήτρα, σημειώστε αυτό. Μετά έχουμε τα αερόστρωμανα, τα οποία τα μισά είναι εκτός. Τα Ζούμπερ. Τα Ζούμπερ. Και τόσα άλλα, δηλαδή υπάρχουν υλικά, στα οποία κανείς δεν ανησύχησε. Και οι μεν αγοραστές, λέμε, εντάξει παιδιά, πήραμε σάπια, άστα στην άκρη. Οι ακολουθούντες, οι κύριοι Μεϊμαράκης και ο κύριος Βενιζέλος, τι έκαναν για αυτά τα πράγματα? Ο περιώνυμος κύριος Βασιλάκος, που ήταν γενικός διευθυντής εξοπλισμών 4,5 χρόνια. Να πάρουμε τις λέγες στα στοιχήματα. Ναι. Πέφτει λοιπόν το Πασόκ, ναι, και έρχεται η Νέα Δημοκρατία, η οποία όντως
είχε αναδείξει πάρα πολύ αυτά τα θέματα των εξοπλισμών όσο ήταν αντιπολίτευση. Και τοποθετήκαν μια κίνηση, όχι μόνο συμβολική, και κίνηση ουσίας, τοποθετήκε τον κύριο Ζορμπά στο Υπουργείο Άμυνας. Τι έγινε από εκεί και πέρα? Αυτή η κίνηση με ένα ειδικός με υποψίασε, με παραξένεψε. Δεν ξέρω τι ρόλο επήγε ο Ζορμπάς να είναι το φρένο του Υπουργού, του Σπηλιωτόπουλου. Πήγε ο Ζορμπάς, και εγώ δεν ξέρω ακριβώς, δεν μπορούσα να διευκρινίσω. Αλλά πριν, δεν μπορώ να σας πω τίποτα για τον Ζορμπά. Ο Ζορμπάς έκανε μερικές καλές κινήσεις και κατά τη γνώμη μου και μερικές κινήσεις όχι καλές. Γιατί μην περιμέναμε από έναν εισαγγελέα ότι αυτός θα ήταν που θα έβαλε τη σφραγίδα της. Είναι καθαρά πολιτικό θέμα νομίζω. Άρα πρέπει να πάμε από την κορφή. Ναι, ναι. Είπατε στην αρχή της συζήτησης που κάναμε ότι η κυβέρνηση γενικώς κάπου θέλει να το φρενάρει το θέμα. Ναι. Γιατί? Διότι οι πληροφορίες μου λένε ότι κάποιος είπε, τους απείλησε το Πασόκ ότι τα ξεσκεπάζανε, τα κάνανε φίλο και φτερό την τριετία Μητσοτάκη με κάτι τσιμέντα, με κάτι αυτά και με κάτι άλλα. Άλλος μου είπε. Αλληλεκδιασμοί, δηλαδή. Ναι, άλλος μου είπε ότι πήγε στον Καραμαλή και του είπε, ρε εσύ, ένα ψόφιο πτώμα θα χτυπάμε τώρα. Εμείς θέλουμε να προσελκύσουμε τους Πασόκους και θα τους προσελκύσουμε με τη γλυκύτητα. Όχι να χτυπάμε αυτούς. Άστους λοιπόν. Αυτοί δεν πρόκειται να δουν εξουσία ούτε σε 20 χρόνια. Είμαστε στον Καραμαλή. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να το παρασκήνιο τόσο πολύ και έγινε αυτό το πράγμα. Και επίθε, θυμόσαστε ότι έστειλε μόνο ένα θέμα, τα τύπη Q37, τα άχρηστα. Τα παντελώς άχρηστα. Τελείως. Τα παντελώς άχρηστα. Τα έστειλε στη Βουλή με έναν Τραγάκι πρόεδρο, με τον Βενιζέλο μέσα, με τον Καρχημάκη μέσα, με τον Λοβέρδο μέσα στη Βουλή και ο Άκης αθώθηκε πανηγυρικός. Έτσι. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και μετά τίποτα. Να σας πω και το κόλπο τι κάνανε στην εισαγγελέα. Εγώ είχα πάει τρεις φορές να καταθέσω σε ένα εισαγγελέα τον κύριο Αθανασίου, τον έχετε ακούσει. Εξαιρετικός κύριος, εξαιρετικός δικαστικός. Τι του κάνανε? Του βάλανε το θέμα και τη στιγμή που θα έλεγε το διατάφτα, του παίρνανε και τη δίνανε σε άλλον και του δίνανε άλλο θέμα. Θα πω και κάτι άλλο όμως. Ότι τρία θέματα του Άκη, του Σμπόκου και του Παπαντονίου, νομίζω του Παπαντονίου, τα έθαψε η Βουλή. Ξέρετε τι να στέλνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου το φάκελο με τα Σουζάνα, τα πυροβόλα και να τα αφήνει η κυρία πρόεδρος στο ψυγείο και να τα στέλνει μετά από ένα χρόνο και λέει εξέπνευσε η προθεσμία. Ξέρετε να πει, ξέρετε ότι έστειλε το φάκελο, έναν άλλο φάκελο να θυμηθώ, ο τελευταίος φάκελος πώς έστειλε ο κύριος Ελευθεριάνος ήταν για τους κινητήρες, τον F-16 που άλεξε. Και τους πήραν και ξοδεύσαν τόσα λεφτά. Και αυτό σε τάφη. Ταφήκανε αυτά. Το είναι το τύπη Q37, είναι οι Σουζάνες και οι κινητήρες. Τα έθαψε η Βουλή, ήταν συνδικάτο. Δηλαδή οι συνάδελφοι, μην ακουμπά τους συνάδελφους. Η σκληρή πραγματικότητα όμως, σκληρή εννοώ για τον ένα φορολογούμενο ο οποίος έχει ισοπληρώσει. Αν δεν κάνω λάθος, όποια παραγγελία και αν έγινε σε αυτή τη δεκαετία που περιγράφεται στο βιβλίο σας, δεν έχει ολοκληρωθεί. Όχι. Δεν δουλεύει κανένα οπλικό σύστημα. Όχι, όλοι. Μερικές έχουν ολοκληρωθεί. Το θέμα είναι αυτές που έχουν ολοκληρωθεί αναξίζουν τα λεφτά που δώσαμε. Έτσι. Αναξίζουν τα λεφτά που δώσαμε. Διότι, παραδείγματος χάρη θα σας φέρω, η παράδοση των Απάτσι έχει γίνει. Ναι. Έτσι. Ασχέτως αν μετά ο Βενιζέλος έπνιξε τον εξοπλισμό τους. Είναι άλλο θέμα. Αλλά τα πήραμε κατευθείαν από την εταιρεία. Η εταιρεία δεν έχει πουλήσει σε κανένα άλλο κράτος σε συμφωνία με τον αγοραστή. Κατευθείαν state to state, κράτος προς κράτος. Εμείς πήγαμε στην εταιρεία αυτή, τα ξεπληρώσαμε. Και με την αιτιολογία του τα χρειαζόμαστε βιαστικά, τα πήραμε βιαστικά. Αυτή δηλαδή, αν βάλουμε πόσο τα πήραν τα ίδια το Ισραήλ, πόσο το πήρε η Σαουδική Αραβία, εμείς τα πήραμε 10% πιο πάνω. Είναι εξαιρετικά υπερκοστολογημένα αυτά. Με την επίκληση πάντοτε. Ο Τούρκος μας έχει σώσει, κύριε Καρκούπη. Υπήρξε, εσείς που είσαστε παλιότερος και τα είδατε και από τις δύο πλευρές, υπήρξε κάποια περίοδος που η χώρα αυτή αντιμετώπισε με στοιχειώδη σοβαρότητα τον εξοπλισμό της? Μπορώ να πω όχι. Και θα αρχίσουμε από κάτι που το ξεπεράσαμε. Το Κισαία. Το Κισαία που θίξατε εσείς, είναι 12 μελές, είναι διάφοροι άσχετοι. Ο υπουργός λέει μεταφορών. Έλα εδώ. Λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό, ξέρετε? Για να γίνεται διάχυση των ευθυνών. Γι' αυτό λέει το μόνος μου. Θα σας πληροφορώ και λυπούμε που επικαλούμε αυτό το πράγμα. Ότι η Τουρκία, το Κισαία της Τουρκίας εξοπλισμών έχει 4 άτομα.
τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Άμυνας, τον Αρχηγό του ΓΕΘΑ και τον Υφυπουργό Εξοπλισμών. Εκεί τους πιάνεις. Τέσσερις είναι. Ελάτε εδώ, παιδιά. Εδώ στους 12 που να πιάσεις. Έτσι. Και ο Βενιζέλος το έκανε ακόμη χειρότερο επί υπουργίες του. Παραπέμπει εκτός από το Κησέα, ό,τι εξοπλιστικό υπάρχει, που τότε δεν υπήρχε κανένα, κάτι υπήρχε εκεί, στην μια επιτροπή εξοπλισμών της Βουλής, που είναι καμιά κοσαριά. Το ρίχνει εκεί λοιπόν. Καλά, ο νόμος Βενιζέλου δεν επιτρέπει να αγοραστούν ούτε βίδες. Λοιπόν, κοιτάξτε, ναι, του ρίχνει στους 20 λοιπόν κάτι παιδιά, κάτι νέα κλπ. Ναι, το OK, πάει και στο Κησέα, OK, και λέει ο Βενιζέλος. Όχι ο Βενιζέλος, ο κάθε υπουργός. Εγώ παιδιά, τα πέρασα από τόσους. Λαμπίκος, αλλά κανένας δεν ήξερε τι πέρασε. Σωστό. Είναι μια συζήτηση που είχα κάνει κάποια στιγμή και με τον κύριο Βασιλάκο, ναι, ότι γιατί χρειαζόμαστε συνέχεια κάθε υπουργός που έρχεται αλλάζει τον νόμο των προμηθειών. Νομίζω ότι δεν πάσχουμε σε νόμους, πάσχουμε σε λογική, ναι, σε λογική φορά τους εξοπλισμούς. Λογική, λογική. Και είχα αναρωτηθεί, δεν θα έπρεπε τουλάχιστον για τα μεγάλα προγράμματα εξοπλιστικά, τα ακριβά, να συμφωνούν οι τρεις-τέσσερις αρχηγοί της Βουλής μεταξύ τους και να γίνονται με γρήγορες διαδικασίες. Και να τελειώνει η υπόθεση. Βέβαια. Δηλαδή, έχετε εσείς την αίσθηση ότι όλες αυτές οι αγορές που λέγανε έγινε διεθνής διαγωνισμός και κράτησε 2 χρόνια και τα δοκιμάσαμε, μήπως τελικά κάτω από όλα αυτά γινόταν. Νούλες. Πάρτε τον διεθνή διαγωνισμό για τα υποβρύχια. Ναι. Κάνανε το. Ήρθαν εδώ, αυτό, εκείνο, το άλλο. Ξέρανε αυτοί που θα πάνε. Αυτοί ξέρανε που θα πάνε. Έτσι. Από την αρχή. Από την αρχή. Όπως και με τα άρματα, νομίζω. Με τα άρματα. Ξέρε, ασφαλώς δεν θα το αναφέρω τώρα, μόνο επιγραφικά, τις δύο μεγάλες κωμωδίες που παιχτήκανε με τις μίζες των αρμάτων. Τη μήνυση της πρώτης offshore, γιατί δεν τα πήρε και πήγε στην Ελβετία, το πνίξιμο το άλλο κλπ. Ιστορίες. Ιστορίες με αγρίους. Έτσι. Να γελάει κανείς. Και είναι, ξέρετε, ο κόσμος πολλές φορές λέει, έλα μωρέ μίζα, όλοι τα παίρνουν. Λοιπόν, οι μίζες στα εξοπλιστικά, όπως οι μίζες στα Ολυμπιακά έργα, έτσι, γιατί είναι οι δύο μεγάλες πατημασίες που μας έβαλαν στο Βούρκο, είναι ηλικιώδεις. Άμα πήρατε, πόσο θα πήραμε τα τορμία, να ξέρετε. Όχι, δεν θυμάμαι αυτές. 840 εκατομμύρια δολάρια. Εάν όπως λέγεται και όπως φαίνεται και όπως εκτιμάται ότι η μίζα ήταν μέχρι τα 20%, είναι 160 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε πακτολός, αυτή ήταν άπλιστη, ακόρεστη. Ρε παιδιά, πάρε κάτι, εντάξει, να πούμε πήρε, εντάξει. Ακόρεστη. Έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε 2 φόνους και 1 αυτοκτονία εντός εισαγωγικών. Με την ιστορία των τόρων. Ναι, ναι. Ιστορία των τόρων. Έχετε εικόνα στις άλλες χώρες της Ευρώπης, ίσως και της Αφρικής. Ναι. Πώς εξοπλίζονται αυτές οι χώρες. Εντάξει, σαφώς κατά καιρούς έχουμε ακούσει και για τη Γαλλία διάφορα θέματα, τα οποία όμως επιλύονται πολύ γρήγορα από τη δικαιοσύνη. Γιατί έξω μπορούν και εξοπλίζουν τις χώρες τους σχετικά εύκολα, γρήγορα και φθηνά, νομίζω. Και εδώ αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται. Δεν θυμάμαι κάποια αγορά που να μην ακούστηκε κάτι. Θα σας πω, στη Γαλλία και στην Αγγλία και στην Αμερική και στη Γερμανία έχουν προβλήματα λαδωνόντων. Αυτούς πιάνουν αυτούς που λαδώνουν. Ναι. Υπερβολικά, γιατί πάνε αυστηροί νόμοι, ξεφεύγουν από το ποσοστό και θα σας πω και ένα άλλο. Αυτά που λέει δόθηκαν ποσοστό, λέω εγώ, στο Χ σύστημα που πήραμε 5%, δεν τα πήρε ο Υπουργός τα 5%. Έπρεπε να επιστρέψει ένα ποσό σε αυτούς που του τα δώσανε. Για να καλύψουν και αυτοί τα χαρτιά τους. Ναι. Λαδώνονται και αυτοί εμέσως. Αυτά πιάνανε. Πέστε μου εσείς κάτι στη Γαλλία που έχουν πιάσει στις αγορές τις δικές τους. Όχι, οι αγορές δικές τους γίνονται καθαρά. Αυτοί αγοράζουν καθαρά. Εμείς είμαστε στην κατηγορία της Μέσης Ανατολής, του Μπαγκλαντές, της Ινδίας που πιάσανε προχθές την υπόθεση με τους Γάλλους. Εκεί είμαστε εμείς. Εκεί είμαστε ως αγοραστές. Έτσι. Έχετε καταλήξει μετά. Και να σας πω κάτι άλλο, συγγνώμη μου διαφύγει. Ναι, ναι. Η διαφθορά είναι ένα ταγκό που χορεύεται από δύο. Από δύο. Πολύ σωστό. Είναι. Λοιπόν, το ταγκό. Στους 18, κύριε Καρβουνόπουλε, τους κατηγορουμένους που κάτσαν προχθές στο εδόλιο, είδατε κανένα λαδώνοντα? Όχι, κανένα. Πού είναι? Πού είναι? Γιατί πού είναι οι λαδώνοντες? Έτσι, δεν τους αναζήτησε και κανένας, νομίζω. Όχι, δεν τους αναζήτησε. Έχετε καταλήξει αν μπορεί να υπάρξει ένας ασφαλής τρόπος αγορών οπλικών συστημάτων στην Ελλάδα? Ναι. Κοιτάξτε, σε όλα τα που απασχολούν στην Ελλάδα, που τώρα φωνάζουν για την αναδιοργάνωση στρατεύματος, για εκείνο και τα άλλα, σας μιλάω εκ πείρας. Οι συνταγές είναι έτοιμες. Μπορεί να τις πάρουμε από τη Γαλλία,
από την Αμερική, από την Αγγλία. Να βάλουμε κάτω και να πούμε αυτό την οργάνωση έχει η Αμερική. Μας πηγαίνει καλύτερα. Πού μας πηγαίνει. Να τριώ το γαλλικό και να κόψουμε ένα μοντέλο δικό μας. Και να πούμε εδώ θα τα βάλουμε. Το μελέτες και ξαναμελέτες και εκείνο. Στις μελέτες υπησέρχονται τα συμφέροντα. Βάζει τρεις στρατηγούς να κάνουν μελέτες. Δεν θα κόψουν θέση στρατηγών. Δεν θα τις κόψουν. Ή θα κόψουν λίγο. Έτσι. Μια οργάνωση. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το πράγμα να πάρουν και ούτε οι μελέτες αυτές να ανατίθενται σε δικηγοράκια φίλους των υπουργών. Έφεξε ο Βιντζέλος το νόμο περί ιεραρχίας και προηγουών και το νόμο περί προμηθειών και δεν ρώτησε το στράτευμα. Τους του έδωσε, λέει, πάτε το νόμο. Δεν είναι έτσι. Θες συμβούλους. Υπάρχουν συμβούλοι ωραίοι οι οποίοι έχουν σπουδάσει. Έτσι. Οργάνωση. Έχουν εμπειρίες. Βάλε αυτούς ένα μεικτό σύστημα να σου κάνουν κάτι. Παίρνοντας παραδείγματα, πρωτότυπα από τους άλλους. Είναι έτοιμα αυτά. Η μεγαλύτερη δυστυχία βέβαια σε αυτήν την ιστορία των εξοπλισμών είναι ότι δεν κερδίσαμε τίποτα σε επίπεδο τεχνογνωσίας, τεχνολογίας. Έχουμε μια αμυντική βιομηχανία η οποία είναι ουσιαστικά η μηχανής και θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει πολλά με τόσα δισεκατομμύρια που έχουν καταναλωθεί. Κύριε Καρμπόφ, θα σα δώσω ένα νούμερο. Για τα 1,90 των 840 εκατομμυρίων ευρώ πήραμε συμμετοχή 1,94. Και δεν έχουμε πάρει λιγότερα ακόμα. Αυτά, δηλαδή η συμμετοχή μας είναι 94. Σας το λέω και κλαίω. Οι Τούρκοι κάτω από 60% δεν δέχονται συμμετοχή. Τους διώχνουν. Έτσι. Και θα σας πω και το άλλο τραγικό. Κοιτάξτε ποιοι είναι διευθύνοντες σύμβουλοι και διοικητές των αμυντικών βιομηχανιών. Όλοι φιλαράκια. Αποτυχημένοι φιλαράκια. Πολιτευτές. Φιλαράκια. Μέχρι στην ελληνικά αμυντικά συστήματα είχαν διορίσει ένα οδοντίατρο. Αυτά είναι μόνο είναι στο θέατρο του παραλόγου. Έτσι. Ο παραλογισμός πάντως συνεχίστηκε και μετά την εποχή Άκη Γιάννου Πασόπουλου. Ναι, βέβαια. Μα, κοιτάξτε. Και φτάσαμε σε μια άλλη κατάσταση λίγο περίεργη. Ότι για να αποδείξει ένας υπουργός και το επιτελείο του ότι είναι έτοιμοι, δεν υπέγραφαν τίποτα. Ναι, θα φτάσουμε και εκεί. Ναι. Θα φτάσουμε και εκεί. Πλην όμως θα μου επιτρέψετε να διαβάσω κάτι ωραίο που διάβασα χθες. Του Παντελή του Μπουκάλα στην Καθημερινή. Ναι. Είναι συνταρακτικό. Στο εδόλιο βρίσκονται και τα πρόσωπα και οι αντιλήψεις που επέτρεψαν να εκδηλωθεί, να επιβληθεί και να θριαβεύσει το φαινόμενο Άκης. Δηλαδή ο ομός αμοραλισμός κάτω από το γελίο στόμφο περιαλλαγής του λαού στην εξουσία και η χυδαία ιδιωτικοποίηση του δημοσίων αξιωμάτων εν ονόματι του σοσιαλισμού και του λαϊκισμού. Έτσι είναι αυτό το φαινόμενο, και στο οποίο δεν είναι μόνο του Πασόκ. Πέρασε και μετά. Και μετά που λέτε εσείς, δεν υπογράφουν. Έτσι. Ναι, μετά πέρασαμε σε αυτή τη λογική ότι δεν υπογράφω τίποτα. Το ξέρω. Δεν αγοράζω ούτε τα απαραίτητα ανταλλακτικά για αυτά που έχω χρυσοπληρώσει ως οπλικά συστήματα και τα αφήνω να σα πείσω. Μιλάτε για τη χρυσή εποχή των τριών Ευαγγέλων. Έτσι να ονομάζω εγώ. Οι τρεις Βαγγέλιδες. Μεϊμαράκης, Βενιζέλος, Βασιλάκος. Οι τρεις Βαγγέλιδες. Ναι. Δεν υπέγραφαν τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή είχαν φέρει σε σημείο παραφροσύνη στα επιτελεία. Δεν υπέγραφαν για ανταλλακτικά αεροσκαφόλα. Και το χειρότερο, κύριε Καρβουνόπουλε, δεν υπέγραφαν αυτό το λιμοκαθεριτήριο που λέγεται αντισταθμιστικά ωφέλη. Τα αντισταθμιστικά ωφέλη, σας πληροφορώ με όλη την ευθύνη αυτό που λέω, ήταν η μεγαλύτερη πληγή, η μεγαλύτερο δεξαμενή προσπορισμού μιζών για όλους. Όχι το κύριο υλικό. Το κύριο υλικό μπορεί να το παίρναμε 1% ακριβότερο από τους άλλους. Στα αντισταθμιστικά γινόταν ληστεία και γίνεται σήμερα. Το λέω και αν θέλει να μας καλέσει ένα εισαγγελέα που μας ακούει να του πω που γίνεται σήμερα η ληστεία. Έχω ενημερώσει και προσωπικά τον υπουργό και τους αρχηγούς. Πού γίνεται η ληστεία. Διότι συμφωνίες του 2003 υλοποιούνται σήμερα. Και το 2003 εγώ είχα υποσχεθεί στη γυναίκα μου ότι θα την πάω στο νότιο ειρηνικό και θα περάσουμε ωραία και θα πάρω και τρία ψυγεία. Τώρα όμως είναι άλλες οι προτεραιότητες. Αυτοί δίνουν υλικά τα οποία τα φυλαράκια των επιτροπών τα είχαν στήσει το 2003. Σήμερα. Καταλαβαίνετε. Ναι. Τα αντισταθμιστικά. Ένας πακτολός που αν αυτή τη στιγμή εκμεταλλευτούν από την υπηρεσία, σας λέω μόνο ένα κάτι. Η Boeing από τα Apache, ξέρετε πόσο χρωστάει. Πόσο. 50 εκατομμύρια δολάρια. Κάση. Εάν αυτά τα αξιοποιήσουν, θα έχουν ανταλλακτικά, θα έχουν το Α, το Β. Η μία αξιοποίηση, πού την αποδίδεται, μήπως φταίει και το σύστημα εδώ που δεν τα διεκδικεί, δεν τρέχει. Όλα, όλα, όλα και δεν τα διεκδικεί. Κοιτάξτε, τα επιτελεία είναι σε μαύρα μεσάνυχτα.
στις αυτές τις έχει ΓΔΕ, τις συμβάσεις, και έρχεται σήμερα και λέει ΓΔΕ στο ΓΕΣ, πάρε 500 εσέρματους. Λέω ο Άγγελος, τι να θες, εγώ τι θέλω τώρα. Δεν μπορείτε να μου δώσετε τρία πατίνια να κάνω τη δουλειά μου. Αυτά πρέπει να τα προλάβει κάποιος όμως, να τα δει πριν και να σταματήσει αυτές τις συμβάσεις. Εγώ είπα και στον προηγούμενο και στους προηγούμενους υπουργούς και στον κύριο Παναγιωτόπουλο, δεν του ξέρω όταν είχατε προλάβει τον κύριο Παναγιωτόπουλο στο γραφείο όταν ήμουν εγώ στο Παραλαμπόπουλο, είστε πολύ μικροί τότε. Όχι, δεν ήμουν. Ναι, ήταν εκεί στο γραφείο. Και του λέω υπουργέ, ψάχνει. Μπε εδώ. Και μπήκε κάπως κλπ. Αλλά πρέπει να μπει με το σπαθί στο χέρι. Δεν γίνεται στα μαλακά. Είναι τρομερά τα συμφέροντα. Είναι τρομερά τα συμφέροντα. Εκεί διακρίνω μία διστακτικότητα. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Παναγιωτόπουλο, αναφέρομαι στους υπουργούς των τελευταίων ετών. Δεν θέλω να τους δικαιολογήσω, αλλά υπάρχει ένα κλίμα γύρω από τους εξοπλισμούς που μάλλον τους οδηγεί στην απόφαση ότι πού να μπλέξω, ας το κάνω τον επόμενο. Κύριε Καρβουνόπουλε, είναι ψοφοδεής το κάνω αυτό το πράγμα. Καταρχήν να εγκαταλείψουν. Στο αυτό που θα το αναφέρουμε πιο κάτω, με τιμή σαν τη μου βάλετε ένα κείμενο ο τάφος του Ινδού στο... Έχετε αναφέρω, σήμερα, αναφέρω ένα τσιτάτο του Μακναμάρα, ο οποίος ήταν περιοπής υπουργός άμυνας. Και είχε πει ότι δεν είσαι decision maker, δεν αποφασίζεις, δεν κάνεις. Για υπουργός είσαι επιχειρηματίας. Έτσι, δεν κάνεις. Ούτε πολιτικός, δεν κάνεις. Πρέπει να αποφασίσεις. Και η απόφαση είναι και τη άρνηση. Έτσι. Όταν μου λέει εμένα ο κύριος Καρλαμπόπουλος, εδώ δεν το υπογράφω, το λέω βάλτε, δεν το υπογράφω για αυτό και αυτούς τους λόγους. Δεν μπορεί να το κρατάς εδώ. Διότι, άμα το κρατάς αφενός, δείχνεις ότι είσαι, δεν μπορείς, είσαι ανίκανος, έτσι, να χειριστείς τα θέματα αυτά. Και το Υπουργείο Άμυνας δεν είναι για ταραπατζούμ, παραπατζούμ και ορχήστρες και παρελάσεις και επιθεωρήσεις, είναι να παίρνεις σοβαρές αποφάσεις. Σοβαρές αποφάσεις. Και όσες δεν παίρνεις, πρέπει να γράφεις ότι δεν συμφωνώ να μελετηθεί και να μου έρθει μετά από τρεις μήνες. Ή να ελεγχθεί τι γίνεται στη Γαλλία. Κάτι να γράφεις, να το πάρει άλλος και να σου πει εδώ ο Υπουργός το είδε και αποφάσισε. Δεν θα θάπτονται στον τάφο του Ινδού. Γράψατε λοιπόν ένα φοβερό κείμενο σήμερα από χθες στο Alert. Με τίτλο Τάφος του Ινδού. Για όσους δεν το έχουν διαβάσει, για πείτε μας τι είναι αυτός ο τάφος του Ινδού που υπάρχει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λοιπόν, όπως διηγούμε εκεί, αυτό είναι θυμογράφημα που έγραψα. Προτίμησα με όλη τη σοβαρότητα. Προτίμησα να το κάνω πλάκα παρά να αρχίσω. Γιατί θέλησα να διαβάσω το κιλό, το ένα ελαφρύ κείμενο διαβάζεται καλύτερα. Λοιπόν, εκεί σας περιγράφω που άκουσα πρώτη φορά τον τάφο του Ινδού, η λέξη τάφο του Ινδού, στο γραφείο ενός υπουργού. Πριν όμως. Είχα δει ένα έργο παλιά που πηγαίναμε στον κινηματογράφο Πιτσιρικάδες, έπαιζε ο Φου Μαντσού, ο τάφος του Ινδού. Και ήταν ο τάφος του Ινδού, το θυμόμουν τότε, ήταν ένα μαυσολείο κρυμμένο που πηγαίναν κάτι πονηροί και βάλανε τις ελιέρες τους και κάτι άλλοι ψάχναν να τις βρούνε. Και εκεί γέμιζε ο τάφος του Ινδού. Έκτοτε το τάφος του Ινδού, το άκουσα από το διευθυντή του γραφείου του υπουργού, ένα διαδοχό μετά από μένα, που πήγε κάτω και το ρώτησε να το διαβάσουν στο κείμενο. Του λέει πού είναι τα χαρτιά μου, πού είναι, και του λέει στον τάφο του Ινδού. Έκτοτε το μετέδωσα αυτό το πράγμα και λέμε εμείς ο κύκλος ο δικός μου και ο τάφος του Ινδού και ο τάφος του Ινδού. Πράγματι υπάρχει αυτός ο τάφος του Ινδού στα Υπουργεία που δεν υπογράφουν. Φοβούνται. Φοβούνται να βάλουν υπογραφή. Φοβούνται πια. Μην τους κατηγορήσουν. Να αναλάβουν την ευθύνη. Να αγοράσουν παραδείγματος χάρη χρειάζεται 50 εκατομμύρια δολάρια ανταλλακτικά για τα μοιράζ. Απλό θέμα. Ο Υπουργός έχει υπογραφή το ΝΟΤΑ του Αεροπορικού Συμβουλίου. Το πολύ πολύ και ότι υπάρχει όριο για να πας στο Κησέα πρέπει να έχει ένα level και πάνω. Έτσι δεν μπορεί να το πας στα ψηλολόγια. Το πολύ πολύ να το πάει και στο Κησέα θέλει και να το υπογράψει να φύγει. Δεν το υπογράφει. Μένει στο εκεί. Και δεν πετάνε τα αεροπλάνα. Στην πενταετία, εξαετία πόσο ήταν με ημαράκι Βενιζέλου, δεν είχαν σταματήσει τα πάντα. Ήταν φρικτό αυτό. Ο Βενιζέλο δεν σταμάτησε και έκανε και ένα. Πήραμε τα πανάκριβα Απάτσι. Τα πήραν τα ακριβότερα ελικόπτερα στον κόσμο. Και ήρθε η εταιρεία και λέει: πρέπει να κάνετε μια. Εξοχισμό. Γιατί αν δεν κάνουν εξοχισμό από δύο χρόνια και μετά δεν θα βγάλουμε ανταλλακτικά για εσάς. Είναι εκβιασμό σε εταιρεία, σαφώς. Αλλά είναι συνήθις. Είναι αναμενόμενο. Είπα ότι έπρεπε να το έχει δει αυτό το που έρχεται όταν αποφάσισε να πάρει τα Απάτσι. Να το έχει δει. Να βρει το. Για δώστε μου κύριε και ένα πίνακα. Πότε θα κάνω εξοχισμό. Πόσο θα μου στοιχήσει. Αυτά δεν σε ένοιαζε τότε. Λοιπόν, και το πνίγει. Και αυτά τα ελικόπτερα θα απαξιωθούν σε 4 χρόνια. Είναι ντροπή, είναι έσχο. Δηλαδή, αισθάνεσαι, λες, είναι προδομένος ο λαός αυτή τη στιγμή. Να προσθέσω κάτι άλλο, ξέρετε, επειδή έχουμε πέσει και εμείς αυτή την παγίδα δημοσιογράφη του
μην γράψω γιατί θα κατηγορηθώ ότι ναι. παίζω παιχνίδια. Ναι. Εμείς δεν παίζουμε κανένα παιχνίδι, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ας πούμε, πώς τα υποβρύχια του στόλου το 2008 δεν μπορεί ένας υπουργός να πάρει μια απόφαση. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος ναι. θα πάρει τη δουλειά. Συμπάρει όποιος θέλει, ο Φούφουτος, να είναι χωρίς μπαταρίες που έχουν λήξει. Ναι. Ένας απλός πολίτης, αν ξέρει πώς φορές, δεν μπορεί να το καταλάβει. Ξέρει πόσες φορές το έχω γράψει εγώ στο. Γιατί δεν παίρνει μια απόφαση. Στο παρόν κλπ. Δεν παίρνει μια απόφαση. Διότι φοβούνται να πάρουν. Θα πέσει. Εγώ είπα στον υπουργό ότι εάν σου τύχει και κάτσει στον πάτο υποβρύχιο και πεθάνει αυτό το στο Κούρκ, το θυμάσαι το κλασικό, ναι, ναι, ναι. τότε θα είναι όνειδος για όλους. Δηλαδή είναι, εδώ είναι δύο. Δύο. Είναι μια προσφορά Αμερικάνικη και μια εδώ του Γερμανού. Τέτοιες μπαταρίες τις χρησιμοποιούν ήδη. Επομένως δεν υπάρχει τεχνική αξιολόγηση. Διότι είναι 10 στη μία, 10 στη μία. Ας πάρουν μια απόφαση. Λοιπόν, δηλαδή. Λες, ελάτε εδώ, κάντε ένα μπάφο. Το μπάφο είναι best and final offer. Πόσο το δίνεις, είσαι παιδί και φέρτε παιδιά να βάλουμε τα... Δηλαδή, μια, τι, να το δει και είναι, να το δει και άλλος. Να σας πω και κάτι. Πρέπει να, ο κάθε υπουργός να έχει και μερικούς επιτελείς οι οποίοι να τον θέλουν να τον βοηθήσουν πράγματα, να τον πιέζουν κάποια άλλη. Να δούμε αυτό το πράγμα. Δεν τον αφήνω. Εσείς τώρα είχατε θέσει δίπλα σε ένα πολύ πολιτικό, ένα μεγάλο όνομα, ένας εξαιρετικός κύριος. Ναι. Τι άλλαξε από εκείνη την περίοδο και έχουμε φτάσει σε αυτή την απαξίωση? Φταίνε οι στρατιωτικοί που αναφέραμε πριν, οι οποίοι σιγά σιγά όλο υποχωρούσαν και έδιναν χώρο στην πολιτική εξουσία και στο κόμμα? Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε? Κοιτάξτε, θα σας πω τώρα ένα σενάριο φρίκης, συνωμοσίας, που δεν το πιστεύω. Ναι. Εγώ κατά βάθος, εκεί που φτάσει τα πράγματα, κάθομαι και λέω, μήπως ρε στήσανε τη νήμια, στήσανε αυτό το φιάσκο, γιατί αυτό το φιάσκο. Για να πάμε στους εξοπλισμούς. Ναι, ήταν μια σειρά παράγυψο, το ξέρετε. Υπεύθυνοι 100% εμείς. Προσφέραμε στην Τουρκία αυτό που ήθελε. Σειρά παραλήψεων. Ρε, μήπως το στήσανε για να ανοίξει ο πακτολός? Υπήρχαν τα λεφτά, κύριε Καλούνοπλη. Πολλά λεφτά. Δηλαδή, να σου έρθει ζαλάδα τα λεφτά που δίνανε. Mm-hmm. Όταν δεν υπάρχουν λεφτά, τι να συγκινηθεί ο άλλος. Τεράστια χρήματα. Τεράστια ποσά. Δηλαδή, να και διαχειριζόταν. Κι άλλα, κι άλλα. Έδευνα σημείτη χωρίς να ελέγχει. Κι άλλα λεφτά. Πολλά λεφτά. Πόσα έχουμε, τώρα υπολογισμοί εσείς δεν ξέρω πόσες έχετε βγάλει. Εγώ λέω 25-30 δισεκατομμύρια. Από 17 και πάνω έχω ακούσει. Ναι, 25 με 30 τα έχω βγάλει δισεκατομμύρια. Ευρώ οι δαπάνες. Είναι τρελά λεφτά. Αυτή τη δεκαετία που περιγράφεις στο βιβλίο σας. Είναι τρελά λεφτά, διότι όταν ακούς ότι ο άλλος, λέμε ότι ένας στρατιωτικός πήρε 100 μπαταρίες για τα φορτηγά και του δώσανε πάρε και 5.000 μπόνους. Λέω εγώ, αυτή είναι μια μιζούλα. Όταν οι μίζες φτάνανε τα 30 και τα 40 και τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ο άλλος πάθαινε παραλογισμό. Μετεδόθη μια κίνηση πανικού, παιδιά, τρέξτε να δούμε τι θα κάνουμε εδώ. Έτσι. Και ό,τι τους φέρανε αγοράζανε. Εγώ θυμήθηκα ένα τραγούδι του Λοΐζου και του Παπαδόπουλου που λέει: εδώ πολλούνται πάσης φύσεως υλικά. Αγοράζουμε πάσης φύσεως υλικά στη Μάντρα μέσα. Έτσι. Βάλτε τώρα στη σειρά τώρα. Να μου πείτε ποια είναι εύχριστα, ποια πολεμάνε. Έτσι. Ελάχιστα νομίζω. Ναι. Γιατί από το ένα λείπει κάτι, από το άλλο λείπει κάτι άλλο. Το ερώτημα είναι κεφαλαίωδες. Να μου απαντήσει κάποιος τι βαθμό βάλει στην αποτροπή το 1996 μετά την ημία, τι βαθμό βάλει στην αποτροπή και τι βάλει τώρα με τόσα λεφτά που μπήκαν. Έτσι. Οι Τούρκικες φρεγάτες κάνουν κρουαζέρα στη Μύκονο. Έτσι, τα τουρκικά αεροπλάνα απέναντι. Γιατί έχουμε 60 αεροπλάνα που γίνεται με 16 αυτή τη στιγμή και δεν έχουν σύστημα αυτοπροστασίας. 13 χρόνια μετά την παραγγελία τους. Δεν πρέπει κάποιος να ζητήσει υπεύθυνος. Δεν πρέπει να στηθεί υπεύθυνος. Έτσι δεν είναι. Πώς θα μεταφερθούν τα στρατεύματα σε περίπτωση ανάγκης? Έχουμε παραγγείλει 20 ελικόπτερα και έχουν πάρει τα 4. Υποδοκιμή. Ναι, και τώρα είναι δοκιμή. Και τώρα λέει, θα δούμε, παιδιά. Σας πληροφορώ δε ότι. Έχω τα χαρτιά και αν θέλετε να μην κάνει μια ειδική εκπομπή, έχω τα χαρτιά διατυπωθήθηκα στο Υπουργείο Άμυνας της Φιλανδίας ότι τα πήραμε τουλάχιστον 40% απάνω από ό,τι τα πήρε η Φιλανδία τότε. Έχω επίσημα χαρτιά από το Φιλανδικό Υπουργείο. Και τώρα η Φιλανδία την κάνει εντός εισαγωγικών. Τους λέει δεν μου δίνετε τα ελικόπτερα, stop την παραγγελία και πάει και παραγγέλνει 10 σηκώσκι. Γιατί εκεί είναι κυβερνάνε οι άνθρωποι. Δεν μας φαίνεται, άντε από εδώ. Γιατί κύριε Καρβουνόπουλε, ρωτώ, αυτή τη στιγμή η NH Industries, η βιομηχανία που πήρε τα λεφτά τα 420 εκατομμύρια προκαταβολή, μας έχει δώσει 4 ελικόπτερα. Και σου λέω εγώ, 30 ευρώ το ένα, 30 εκατομμύρια το ένα. 3, 4, 12. Δεν πάει κάποιος υπουργός να πει, δώσε μου τώρα τα λεφτά πίσω.
τα υπόλοιπα. Και κάθε ελικόπτερο που μου δίνεις θα σε πληρώνω. Έχουν δοθεί προκαταβολή σε αυτό. Έχουν δοθεί προκαταβολή για το σύστημα προστασίας. Έχουν δοθεί. Και πού άλλο δοθεί. Έχουν πληρωθεί τα υποβρύχια. Ναι. Τα οποία περιμένουν σου καλά να την παράδοση. Είναι, είναι τρομερό αυτό. Και αυτό που είπατε, επιμένω ότι στο θέμα της υπογραφής πρέπει ο υπουργός να υπογράφει θετικά ή αρνητικά. Να υπογράφει. Το τι δεν υπογράφει δηλώνει ότι φοβάται. Και ένας υπουργός που φοβάται ή δεν αποφασίζει δεν πρέπει να είναι υπουργός. Σαφώς. Φοβάστε ότι θα ζήσουμε μία δίκη, έτσι να το πω, τηλεοπτική με τον Άκη, αλλά ουσία μηδέν. Ναι, ουσία, αν δεν μιλήσει ο Άκης, που δεν θα μιλήσει, νομίζω. Ναι, δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτός δικάζεται για το ξέπτυμα χρήματος. Δεν δικάζεται για τα δώρα και τις μίζες, για το ξέπτυμα χρήματος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μπορεί να μπει μέσα δύο χρόνια, να μπει και με μια νίκη στο βλάβι. Πού να ξέρω εγώ αυτό το πράγμα. Εκτός αν βγουν εντωμεταξύ ενδιαμέσως, γιατί είναι κάτι ανακρίσεις που γίνονται, ότι για τις από παράλληλες υποθέσεις, που άμα βγουν τίποτα φιντάνια δικά του και παραπεμφθούν, θα είναι επιβαρυντικό γι' αυτό. Άμα βγουν βοηθοί του. Οπότε ίσως να αναγκαστεί να μιλήσει. Ναι, θα επιβαρύνει την κατάστασή του. Από εκεί και πέρα όμως τίποτα δεν βλέπετε, έτσι. Όχι. Κοιτάξτε, ο Άκης τώρα, όπως τον περιγράψε ο Μπουκάλας, θυμάμαι μια. Έχουμε χρόνο. Ναι, ναι. Θυμάμαι μια φορά ότι γιόρταζε, είχε καβαλήσει εντελώς το καλάμι. Και γιόρταζε τα γενεθλιά του. Πού θυμήθηκε τα γενεθλιά του? Σε ένα μεγάλο μαγαζί της οδού Πανεπιστημίου. Στη Στουά μέσα, ναι. Ναι. Εκεί μέσα λοιπόν ήταν open house από τις 6 το απόγευμα με τις 12 το βράδυ. Πέρασαν όλο ο καλλιτεχνικός κόσμος, όλο ο πολιτικός κόσμος. Από αριστερά μέχρι άκρα δεξιά. Περάσανε όλες οι υπόπτες κυρίες του Κολονακίου. Περάσανε από εκεί. Λεφτά. Στο Σελιά ήταν. Στο Σελιά. Πολλά λεφτά. Και την άλλη μέρα έκανε στο Χαγιάτ στη Θεσσαλονίκη. Και λέει, ρε αυτός. Ένας βουλευτής μου έψηλε, του λέει, πέρασε από τον Άκη. Μου λέει, πέρασε όχι εγώ. Του λέω, δεν είμαι επίσημος. Λέει, είπε μια λέξη του σειρμού. Πού τα τόσα λεφτά, λέει, το ζηλεύω. Πες τώρα, του λέω, το ζηλεύεις που εσύ δεν μπορείς. Ο Γιάννης ο Χαραλαμπούγκρος πώς τον έβλεπε? Τον έβλεπε πολύ. Δεν θέλω άλλα αποχαρακτηρισμούς, αλλά τον έβλεπε πολύ. Μάλιστα. Τον έβλεπε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Και χαρά μου, γιατί με ένα νεαρό συνάδελφο που με τιμάει και μου βάλει και τα κατασκευάσματά μου, τα δημοσιογραφικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σίγουρο ότι θα σας ξαναφωνάξουμε, γιατί. Ναι, έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά, κοιτάξτε. Έχουμε και πολλά τα οποία, όπως ξέρετε τώρα, το πίπερο στη δημοσιογραφία είναι τα προπολιτικά, αυτά που δεν λέγονται. Για να βγάλεις ένα βιβλίο και να πεις ότι εγώ έκανα αυτά και αυτά και αυτά. Αν δεν βάλεις τα παρασκήνιο. Σωστό. Του είχα πει του Μπαρμπαγιάννη του Χαραλαμπόπουλου, τον τιμώ, είναι ο μεντορέας μου. Ναι. Έτσι. Του είχα πει, έβγαλες ένα βιβλίο κρίσιμα χρόνια. Βάλε και τι σου έλεγε η Μιμή. Βάλε και πώς εκλώτησε η Μιμή. Βάλε και εκείνο το. Καθίστε τώρα, γιατί τι είναι ότι το εκλώτησε η κυρία Λιάννη, δηλαδή. Κοιτάξτε. Ο κύριος Χαραλαμπόπουλος είχε ευεργετήσει στην κυρία Λιάννη σε έννοιμο το χρόνο. Πού, ο κύριος Χαραλαμπόπουλος? Ω υπουργός. Ναι, ναι. Ω υπουργός άμυνας. Ναι, πρόεδρε, μια μέρα μου τηλεφώνησε εμένα κάποιος, μου λέει στρατηγός Λιάννης. Εγώ συγκινήθηκα, ευχαριστήθηκα γιατί τον Λιάννη τον είχα ως συνταγματάρχη εκπαιδευτή σχολή. Ο πατέρας της Δήμητρας Λιάννη. Ήρθε, πάω στον υπουργό και λέω, κύριε, λέω, συνήθως συζητούσαν πολύ, δεν έβλεπε ελάχιστο. Του λέω, το Λιάννη, λέω. Μου λέει να τον φέρεις, λέει, γιατί είμαστε στη Μέση Ανατολή και πολεμούσαμε μαζί. Ωραία, ήρθε πάνω, άνθρωπος μπήκε μέσα. Ευγενέστατος κύριος. Βγήκε μέσα μετά, του λέω να σας δώσω ένα αυτοκίνητο, σας πάει σπίτι του. Όχι, λέει, εγώ ευχαριστώ. Συνταγματάρχα μου, αγκάλιασε, με φίλησε. Ένας έβλεπες, λέει, να βλέπω συνταγματάρχη κλπ. Πάω μέσα στο υπουργό, του λέω, αν δεν είμαι αδιάκριτος, ο κύριος Λιάννης, λέω ότι γιατί άργησε. Α, μου είχε πει, σε 5 λεπτά να με ειδοποιήσει ότι έρχεται άλλος. Μπαίνω εγώ στην πλευρά, μου λέει, σε παρακαλώ, μην με ενοχλήσει. Κατάλαβα, όταν με ενοχλείς, έχουν πιάσει τα παλιά τους. Λοιπόν, του λέω, αν δεν είμαι αδιάκριτος, μου λέει, ναι, έχει μια κόρη, λέει, στην Ολυμπιακή, ταλαιπωρείται άγρια, μου είπε, και με παρακάλεσε να την βάλω στο team του πρωθυπουργού. Μου λέει, πάρε τον Κώστα. Ο Κώστας ήταν ο αδερφός του, ήταν διοικητής στην πολιτική αεροπορία. Στην ΗΠΑ. Ναι. Του λέει, Κώστα, σε παρακαλώ, σημείωσε, Δήμητρα Λιάννη, να μπει στο team του πρωθυπουργού, είναι δική μας κοπέλα κλπ. Τ' άκουσα εγώ.
Ούτε την ήξερα. Μετά που ήταν, του έλεγα, είδατε, βάλατε χέρι, είστε υπεύθυνος και γελούσαν. Ναι, λέει, είμαι υπεύθυνος, λέει. Ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν μετά την αναμενόμενη πτώση του Μητσοτάκη το 1993, είχαν όλοι περίμεναν μια επάνωδο του Πασόκ, συνάντησα εγώ τον σε ένα πάρτι εκεί, τον Παπούλια. Του λέω, Υπουργέ μου, τι κάνει και λοιπά. Δεν του λέω πάλι Υπουργό Εξωτερικών, όχι, δεν το θέλω. Του λέω, ο Κυριάννης θα πάει άμυνας. Όχι, ρε, δεν πάει πολύ άμυνας. Ήταν 30 μέρες πρώτων εκλογών. Τι θα κάνει, του λέω. Θα πάει, μου λέει, ο Αρσένης, γιατί τον προορίζει η Δήμητρα για εκεί. Τα λέω εγώ αμέσως πέδω. Του λέω το και το. Μου λέει, τον Κάρολο, μου λέει αστεία. Προχτές ήμουνα με τον Παπανδρέο και μου είπε αντιπρόεδρος και υπουργός άμυνας. Είσαι επιτυχημένος, θα ξαναπάς εκεί. Εν τούτης ερεθίστηκε ο Χαραλαμπόπουλος, με παίρνει σε τρεις μέρες, πήρα πάλι λέει στον Παπανδρέο να συζητήσω και μου είπε δεν τελειώσω. Έρχεται το βράδυ λοιπόν των εκλογών, σχηματισμός κυβερνήσεως, έξω ο Κυριάννης. Υπουργός Αρσένης. Βέβαια, ο άνθρωπος ήταν κατηφής, έπεσε βαθιά στενοχώρια γιατί αυτή. Και όταν ρώτησε τον Αΐμνη στον Παπανδρέο, του λέει γιατί, τι έγινε, λέει, το είχα υποσχεθεί σε μια στιγμή, λέει, ξέρεις, αδυναμία στον Αρσένη κλπ. Το μυστικό ήταν άλλο, ότι ετοιμάζαν τον Αρσένη να πάρει πρικιά για να μπει υποψήφιος πρωθυπουργός. Και τον ευεργετηθέντα τον έκανε πίσω, έξω. Αυτά είναι τα πράγματα. Εγώ το καλύτερο μας το φυλάξατε για το τέλος, το πιπεράτο, το παρασκήνιστο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καλό σας Πάσχα. Επίσης. Περάστε καλά. Καλό Πάσχα και σε εσάς. Θέλω να στο Πριτανείο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Βεβαίως. Να ευχηθούμε καλό Πάσχα. Τις επόμενες δύο Πέμπτες δεν θα τα πούμε λόγω του Πάσχα. Ραντεβού λοιπόν σε 15 ημέρες. Γεια σας.